Δικαστικό προηγούμενο δημιουργεί απόφαση βελγικού δικαστηρίου να επιβάλλει πολύ βαριά ποινή σε ασυνείδητο οδηγό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην πόλη Αλτστ, ένας οδηγός συνελήφθη να γράφει μήνυμα στο κινητό. Μόνο που δεν ήταν η πρώτη φορά, ο άντρας οδηγούσε ενώ βρισκόταν υπό καθεστώς στέρησης άδειας, έχοντας στο βιογραφικό του άλλες 9 καταδικαστικές αποφάσεις για τροχαίες παραβάσεις. Και αφού δεν έβαλε μυαλό, το δικαστήριο του επέβαλε συνολικά για τις παραβάσεις του, σύμφωνα πάντα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα ετή ποινή φυλάκισης, πρόστιμο 4.400 ευρώ και στέρηση της άδειας οδήγησης. Δεν υπάρχει συμμορφή. Πολλοί οδηγοί έχουν την κακή συνήθεια να χρησιμοποιούν το κινητό είτε μιλώντας είτε χρησιμοποιώντας το για να στέλνουν μηνύματα ή απλά να μπαίνουν στο διαδίκτυο. Είναι πολύ επικίνδυνη έτσι, συμπεριφορά και έχει διαφανεί ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη ακόμα και από το αλκοόλ. Η αυστηρότητα του Βελγικού Δικαστηρίου μας προειδεάζει για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακόμα αυστηρότερες ποινές σε παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σήμερα στην Κύπρο η χρήση κινητού κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και 2 με 4 βαθμούς ποινής. Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος, εντός 3 χρόνων οι ποινές διπλασιάζονται. Κάποιος αν συνεχίζει να το κάνει και αυξηθούν οι βαθμοί ποινής μέχρι τους 12, τότε καταλήγει και στο δικαστήριο. Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση είναι ανάμεσα στις αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.